Πριν από περίπου ένα μήνα ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψωρίασης στα τέλη Οκτωβρίου, στις 29 Οκτωβρίου και είχαμε τότε κανονίσει με την σημερινή καλεσμένη μας να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την νόσο του δέρματος που ακόμη και στο ακουσμά της κάποιοι μπορεί να ανατριχιάζουν, το φαντάζονται σαν κάτι φοβιστικό. Είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Φωτιάδου Σκουμή. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα κύριε Πολύζο και σε όλους τους τηλεθεατές που μας ακούνε. Είναι διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου, είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος η ίδια. Εκείνες οι ημέρες που εμείς προγραμματίζαμε τη συνάντησή μας, δυστυχώς κυρία Φωτιάδου, είχε κοκκινήσει η Λάρισα, κοκκίνησαν και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας στη συνέχεια, όπως είχε κοκκινήσει και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Οπότε ήταν σχεδόν μονοθεματικές και οι εκπομπές και οι συζητήσεις μας γύρω από αυτή τη θανατηφόρα νόσο. Πάμε όμως, γιατί η ψωρίαση δεν έχει καραντίνες στις ζωές των ανθρώπων που έχει εμφανιστεί, δεν μπαίνει σε αναστολή καμία. Πάμε να δούμε αν έχουμε κάποια πρώιμα σημάδια, εξανθήματα, σημάδια, όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι, που να σχετίζονται με τον ιό και να χτυπήσουν το καμπανάκι για να χτυπήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τη δική σας πόρτα και να πούμε τι συμβαίνει με το δέρμα μου. Κύριε Πολύζο, για αυτό τον ιό μαθαίνουμε πράγματα συνέχεια. Κάθε μέρα έχουμε και άλλες πληροφορίες καινούργιες. Και αυτό που είδαμε από την αρχή είναι ότι υπάρχουν κάποια σημάδια στο δέρμα που εμφανίζονται σε ασθενείς που θα κολλήσουν τον ιό. Απλά ίσως δεν είναι τόσο παθογνωμονικά, δηλαδή δεν μπορεί να μπει μόνο από αυτά η διάγνωση. Σε ένα 20% των ασθενών, που δεν είναι μικρό ποσοστό, έχει φανεί ότι εμφανίζουν αυτές τις βλάβες που εμείς οι δερματολόγοι τις ονομάζουμε χύμετλα και όλος ο υπόλοιπος κόσμος τις ονομάζει χιονίστρες. Αυτές οι βλάβες που βγαίνουν από το πολύ κρύο σε εποχές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ή δεν έχουν ειδικό λόγο να εμφανιστούν. Άρα στα δάκτυλα των ποδιών ή και των χεριών εμφανίζονται αυτά τα κόκκινα σημεία. Και αυτό είναι ένα σημείο ότι ο ασθενής αυτός μπορεί, μάλλον έχει προσβληθεί από κορονοϊό. Σε ένα ποσοστό 20% εμφανίζεται, που δεν είναι μικρό. Και άλλα εξανθήματα έχουν σχετιστεί με τον κορονοϊό. Τα περισσότερα έχουν να κάνουν με το πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος και στα αγγεία. Γιατί αυτό είναι τελικά που δημιουργεί όλα τα προβλήματα στα διάφορα συστήματα, τα σοβαρά προβλήματα με τον κορονοϊό. Έτσι και στο δέρμα. Μπορεί να έχουμε ένα εξάνθημα που να μοιάζει με αγγιίτιδα, έτσι, με μικρές πετέχειες. Μπορεί να έχουμε ακόμη και κνίδωση ή και εξανθήματα που μοιάζουν με άλλα υιογενή νοσήματα, έτσι, κυλιδοβλατιδώδη εξανθήματα. Βέβαια, επειδή αυτοί οι ασθενείς από την ώρα που θα νοσήσουν σοβαρά θα πάρουν διάφορες φαρμακευτικές αγωγές και συνδυασμούς, πολύ συχνά εμφανίζουν αργότερα και εξανθήματα λόγω των φαρμάκων, φαρμακευτικά εξανθήματα. Μάλιστα. Οπότε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ένας φαύλος κύκλος, ναι. Αυτός ο φαύλος κύκλος δημιουργείται και από αυτά που οι άνθρωποι που δεν έχουν ψωρίαση ή και όλοι πια είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε, δηλαδή να πλένουμε πολύ συχνότερα τα χέρια μας από ό,τι τα πλέναμε. Να βάζουμε αντισηπτικά, κάτι που το κάναμε σπανιότερα, από το 2-3 φορές, 5 την ημέρα. Εννοείται. Να φορούμε τη μάσκα. Αυτά δυσκολεύουν τον άνθρωπο που πάσχει από ψωρίαση, δηλαδή κάνουν ακόμη πιο έντονα τα σημάδια της. Να σας πω, αυτό δυσκολεύει όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο αυτούς που πάσχουν από ψωρίαση. Ένας, ας πούμε, άνθρωπος που έχει λιπαρό δέρμα και φοράει τη μάσκα, πολύ πιθανό να εμφανίσει μια έξαρση ακμής στο πρόσωπό του. Mm-hmm. Ένας ασθενής, άσχετα αν έχει ψωρίαση ή όχι, όλοι μας, εάν χρησιμοποιούμε που θα χρησιμοποιούμε συνέχεια αντισηπτικά και δυνατά σαπούνια, μπορεί να εμφανίσουμε ερεθιστική δερματίτιδα εξεπαφή στα χέρια μας, να αρχίσει να ανοίγει το δέρμα μας. Άρα πρέπει να ακολουθούμε, να αλλάξουμε λίγο τη ρουτίνα που χρησιμοποιούμε στην περιποίηση του δέρματός μας, όλοι ανεξαιρέτως, είτε πάσχουμε από ψωρίαση είτε όχι, είτε πάσχουμε από ακμή, από οτιδήποτε. Πρέπει να χρησιμοποιούμε έτσι ένα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Πρέπει να χρησιμοποιούμε στο πρόσωπό μας ένα ήπιο σαπούνι, να το πλένουμε πριν βάλουμε τη μάσκα και αφού την αφαιρέσουμε. Εμείς οι γυναίκες μάλλον πρέπει να περιορίσουμε τη χρήση των καλυπτικών μέσων, του make-up κτλ. Στο σημείο τουλάχιστον που μας καλύπτει η μάσκα.
να χρησιμοποιούμε κρέμες που εμείς οι δερματολόγοι τους ονομάζουμε μύφαγες ορογόνες, που δεν κλείνουν δηλαδή τους πόρους του δέρματος και δεν τους μπλοκάρουν. Και στα χέρια μας να χρησιμοποιούμε σαπούνια όσο το δυνατόν πιο ενυδατικά. Δεν κερδίζουμε κάτι αν πάρουμε το πιο ισχυρό σαπούνι. Το σαπούνι, το πλύσιμο των χεριών με ένα κοινό σαπούνι και διενυδατικό θα μας βοηθήσει. Και στη συνέχεια πάντα, όταν έχουμε το χρόνο και την ευχέρεια βέβαια, ενυδατική κρέμα για να τα βοηθήσουμε. Όντως αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε Μάλιστα. άνθρωπο. Είτε έχει ψωρίας είτε όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε αυτοτελώς για την ψωρίαση. Ναι. Είδαμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στον ιό και την ψωρίαση. Ήταν πολύ χρήσιμη η αναφορά που κάνατε ότι πρέπει να μην το παρακάνουμε όλοι, έχουμε δεν έχουμε ψωρίαση. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι πρέπει να ξέρουμε όλοι για αυτή την συχνή πάθηση. Νομίζουμε ότι είναι κάτι που αφορά σε ένα πολύ ελάχιστο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Αλλά δεν είναι έτσι. Όχι. Η ψωρίαση, καταρχήν, θα πω το εξής, το πιο απλό. Πρέπει να ξεχωρίσουμε την ψωρίαση από την ψώρα. Είναι δύο διαφορετικές οντότητες και το αναφέρω γιατί η ψωρίαση δεν είναι κολλητική. Δεν είναι μεταδοτική. Είναι μια νόσος που για γονιδιακούς ή άλλους λόγους μπορεί να την εμφανίσουν κάποιοι άνθρωποι και δεν μπορεί ο ένας να τη μεταδώσει στον άλλον. Θεωρητικά μπορεί να την κληρονομήσει από κάποιον στην οικογένεια, αλλά δεν μπορεί να τη μεταδώσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός. Όντως αφορά πάρα πολλούς ασθενείς. Όταν λέμε ότι αφορά το 2-3% του πληθυσμού παγκοσμίως, αυτό μεταφράζεται, ας πούμε, στον ελληνικό χώρο σε τουλάχιστον 200.000 ασθενείς. Που μπορεί να είναι και περισσότεροι. Είναι μεγάλος αριθμός, αν το σκεφτεί κανείς. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε για την νόσο είναι ότι είναι όντως μια νόσος του δέρματος κατεξοχήν. Εμφανίζει αυτές τις πλάκες, τις βλάβες δηλαδή, που είναι κόκκινες και καλύπτονται από λέπη ασημένιο, αργυρόχρο όπως το λέμε, κυρίως στους αγκώνες, στα γόνατα, στο κεφάλι μας, χαμηλά στη μέση, αλλά και θεωρητικά οπουδήποτε, στα νύχια μας. Είναι λοιπόν μια νόσος του δέρματος, που όμως αυτό που έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια είναι ότι η φλεγμονή αυτή που υπάρχει στο δέρμα μπορεί να υπάρχει και σε αγγεία εσωτερικά. Άρα μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν και να συνυπάρχουσες παθήσεις, συνοσηρότητες όπως το λέμε, ειδικά αν η ψωρίασή τους είναι σοβαρή και βαριά. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό που πρέπει επίσης να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια επανάσταση στην έρευνα της ιατρικής όσο αφορά αυτή την νόσο. Έχουμε κατανοήσει, αν όχι πλήρως, σε πολύ μεγάλο βαθμό το μηχανισμό που οδηγεί στην εμφάνισή της. Και έτσι έχουμε ελπίδες και θεραπείες και φάρμακα τα οποία είναι πολύ στοχευμένα, δηλαδή πολύ εξειδικευμένα για την νόσο, μπλοκάρουν μόρια που έχουν να κάνουν συγκεκριμένα με αυτήν, χωρίς να επηρεάζουν τα υπόλοιπα συστήματα και όργανα του οργανισμού, όπως γινόταν παλιά, και είναι πολύ αποτελεσματικά. Δούμε λίγο τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που έχουν να κάνουν και με τη θεραπεία, όπως είπατε. Ναι. Λέτε ότι έχουμε καλύτερα φάρμακα από ό,τι στο παρελθόν. Βεβαίως. Αλλά και στο πεδίο της πρόγνωσης, έτσι, γιατί πρέπει κάποιος, όπως είπατε, να έχει μια καλή πρόγνωση αρχικά. Μην έτσι. Ξεκινήσει μια θεραπεία για κάτι που δεν αντιστοιχεί στο πρόβλημά του. Ακριβώς. Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Κατά κόρον. Ειδικά τα τροφοδοτικά νοσήματα που είναι και πολλές φορές μοιάζουν και μεταξύ τους, καλά είναι να γίνεται η σωστή διάγνωση εξ αρχής, στην προκειμένη περίπτωση από τον δερματολόγο στον οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί κάποιος, να γίνει λοιπόν η διάγνωση, να αποφασίσουμε ποια είναι η βαρύτητα της νόσου. Η βαρύτητα της νόσου έχει να κάνει με τα αντικειμενικά ευρήματα, με αυτό που θα δει και ο γιατρός και ο ασθενής επάνω στο σώμα του, αλλά και με το βαθμό στον οποίο επηρεάζει τη ζωή του ασθενούς αυτή η νόσος. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι γεμάτος από πάνω ως κάτω, ας πούμε, και να μην τον επηρεάζει τόσο πολύ. Να έχει τέτοια ψυχοσύνθεση, ψυχολογία που να το δέχεται πιο ήπια. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έχει συγκεκριμένες βλάβες, έστω και λίγες, και αυτό να του δημιουργεί τρομερό πρόβλημα στη ζωή. Και στη ζωή του, στην εργασία του, στην κοινωνικότητά του, στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, το άλλο φύλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να αντιμετωπίζονται. Και πέρα από αυτό, εφόσον θα απευθυνθεί στον ειδικό, σε αυτόν που ξέρει να ασχοληθεί με την ψωρίαση, θα του δώσει και τις κατάλληλες εξετάσεις για να δει αν υπάρχουν και οι συνοσηρότητες που είπαμε. Μία από αυτές πιο συχνή είναι και η αρθρίτιδα,
που μπορεί να συνοδεύει ένα 30% των ασθενών που έχουμε ψωρίες και πρέπει να αντιμετωπιστεί, να διαγνωστεί νωρίς και να αντιμετωπιστεί, και πολλές άλλες συνωσιρότητες, ώστε να αντιμετωπιστεί συνολικά το θέμα αυτό και όχι μεμονωμένα. Ελάτε να κλείσουμε με συμβουλές, έτσι γρήγορες ατάκες για συμβουλές στους ανθρώπους που πάσχουν από ψωρίαση σε σχέση με αυτό που ζούμε με την πανδημία. Έτσι. Αυτό μπορεί να πηγαίνει πίσω τη θεραπεία τους. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές να τους δώσουμε, ναι, που θα έπρεπε μόνοι τους να κάνουν? Το βασικότερο είναι ότι δεν πρέπει να πανικοβάλλονται και να πανικοβληθούν. Δεν έχει βρεθεί ότι οι θεραπείες που ακολουθούν έχουν κάποιο ειδικό μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τον COVID. Θα πρέπει να προσέχουν όπως όλοι μας, να φοράνε τη μάσκα τους, τις αποστάσεις, όλα αυτά. Δεν πρέπει με δική τους πρωτοβουλία να διακόπτουν τη θεραπεία τους επειδή υπάρχει αυτή η πανδημία, αλλά να ζητούν τη συμβουλή του δερματολόγου τους ώστε να τους καθοδηγήσει. Εάν τυχόν εμφανίσουν κάποιο σύμπτωμα που ταιριάζει με την λίμωξη από COVID, θα πρέπει να πάρουν φυσικά να απευθυνθούν στους θεράποντες ιατρούς για αυτό το πράγμα, αλλά να ενημερώσουν και τον δερματολόγο τους. Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε άλλη τέτοια, κάθε άλλη λίμωξη, σταματάνε την θεραπεία που παίρνουν από εμάς, την ανοσοτροποποιητική, ολοκληρώνεται η αγωγή για τον COVID και όταν με το καλό συνέλθουν πλήρως, την ξαναξεκινάμε. Μάλιστα. Αλλά δεν πρέπει να τη σταματήσουν από μόνοι τους και χωρίς λόγο. Θα πρέπει πρώτα όλα τα πάντα να γίνουν με συνεννόηση με τον γιατρό. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Φωτιάδη. Και εσείς. Γεια σας.